Εσύ καλά μας έδινες, μανείς που να το δούμε. Τα λόγια σου, τα αιώνια, πως θα δεν θα μας βρούμε. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μας 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μας 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Ρίξε τώρα ρίγα μου να δεις και να δακρύσεις το γένος, η κανάλια του και ποιον να πρωτοφτύσεις. Που είσαι τώρα ρίγα μου να'ρθείς και να φωτίσεις σε γένος πάλι ελεύθερο, να'ρθείς να ξαναζήσεις. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Σε τώρα ρίγα μου να δεις και να δακρύσεις το γένος, την κατάντια του και ποιον να πρωτοφτύσεις. Μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Εσένα σε σκοτώσανε μες στις βραδιάς τους τείχους. Μα της ψυχής σου αιώνια θα ακούμε τους τείχους. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Thank you.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαββίδη. Ένα θερμό χειροκρότημα, yeah. Παρακαλώ. Σαράντα μαύρα τουρκική, χρόνια τουρκικής κατοχής. Απαιτούμε όλοι τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Turkish troops! Turkish settlers! What we want? When do we want it? Morfu, Varosi, Karpasi, Karabas. Αυτά είναι δικά μας και όχι της Τουρκιάς. Morfu, Varosi, Kerinya, Karpasi, Karabas. Αυτά είναι δικά μας και όχι της Τουρκιάς. What we want? When do we want it? Mr. Cameron, can you hear us? Turkish troops? Turkish settlers? Και τώρα παρακαλώ τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Πίτερ Δρουσιώτη να χαιρετήσει το συλλαλητήριο μας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μας φίλε Γιώργο Λακκοτρίβη και αγαπητή μας Χριστιανά, αξιότιμοι κύριοι δημάρχοι των κατεχομένων δήμων της Κυθρέας και της Λαπίθου, αγαπητή μας Πέτρο Καρεκλά και Νεοπτόλεμε Κότσαπα. Αξιότιμε πρώην πρόεδρε της ΕΚΟ και της ΠΟΜΑΤ, φίλε Χάρη Σοφοκλήδη. Μέρους της παροικίας μας σας καλωσορίζω όλους στο Λονδίνο. Εξοχότατε πρέσβη της Ελλάδος, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Πίκα, αγαπητή μας Μαρία. Εξοχότατε, είπατε, αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μας φίλε Ευρυπίδη Ευρυδιάδη και αγαπητή μας Νάσια. Αγαπητοί λοιποί εκπρόσωποι της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, αξιότιμε πρόεδρε της ΠΟΜΑ φίλε Ανδρέα Παπαευρυπίδη, χαιρόμαστε που είσαστε όλοι μαζί μας. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Today we mark four long decades of military occupation and colonization in Cyprus. Today we mourn 40 years of the suffering of the relatives of the missing, many of them here with us today. They deserve justice. Today we remind the world of the utter injustice of the continuing division of Cyprus, the disgrace of a divided capital in a united Europe. Today, we condemn the ethnic cleansing, the cultural genocide, the religious desecration. These consequences are the pernicious legacy of Turkey's invasion of Cyprus in 1974. Today, we show solidarity with the hundreds of thousands of Cypriot refugees for 40 years displaced from their lands, unable to return to their occupied towns and villages, which are the heart and soul of this island. Famagusta, Kyrenia, Morphou, Lapithos, Karavas, Kythrea, Rizokarpaso, and so many others, under the sorrowful gaze of the proud but violated mountain of Pentadactylos. These lands do not belong to you, Mr. Erdogan. These lands belong to the Cypriot people. Η Κύπρος ανήκει στον λαό της. The next person I'd like to address, to invite to address the gathering is Andrew Dismore, former Member of Parliament, currently on the Greater London Assembly, a great friend of Cyprus, Andrew Dismore. Κυρίες και κύριοι φίλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας μιλήσω από το απόγευμα. Συναντιόμαστε με τα 40 χρόνια της πράγμανης κατοχής, 40 χρόνια της αδικίας, 40 χρόνια το άγωνο για δικαιοσύνη, το άγωνο για ανθρώπινα δικαιώματα, 40 χρόνια χωρίς λύση. Κάθε χρόνο, κάθε φορά που επισκέπταμε την νήσι σας, βλέπω με τα δίκα μας μάτια η κατάσταση της πραγμανής κατοχής που σας επιτρέπει να γυρίσετε στα δίκα σας σπίτια. Τώρα, τα μάτια του κόσμου κοιτάζουν κάπου άλλο, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό πρέπει πάντοτε να θυμούμαστε την Κύπρο. Ξέρετε, δυστυχώς δεν είμαι μόλις τώρα βουλευτής. Ελπίζω να επιστρέφω στη Βουλή και αν δεν είμαι αιρέτος του χρόνου, δεν θα σας ξεχνώ και θα δουλεύω σκληρά για σας, για λύση και για την Κύπρο. Οι επισκέψεις του Αντιπροέδρου κ. Biden, οι συζήτησες του Προέδρου Αναστασιάδη και κ. Ερόγλου, φέρνουν καινούριες ελπίδες, αλλά θέλουμε να δούμε πραγματικό πρόοδο. Πρόοδος για την επιστροφή των προσφύγων, πρόοδος για τη ζήτημα των απικών, πρόοδος για λύση, λύση που δεν ξαναγράφεται ανάν. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι λύση χωρίς μια ενωμένη Κύπρο, μόνο ένας κράτος, μόνο μια Κύπρος, δεν είναι λύση. Ο ένας λαός είναι η Κύπρη. Ενώ Κύπρη και τούκο Κύπρη μαζί. Ελπίζω και πιστεύω ότι οι ειλικρινές τούκο Κύπρη θέλουν να καθίσουν επίσης δίκαιο μόνιμο διανοκονισμό στη Κύπρο. Ξέρουν καλά το μέλλον τους είναι μαζί σας. Ένας Κυπριακός λαός σε μία νήσι. Και για σας και για αυτούς επίσης οι τουρκικές δυναμίες όλες πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Μετά τόσα χρόνια, είναι κυροσπία για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Η Κύπρος που είναι το δικαίωμα όλων των Κυπριών και όπου μπορεί να ζήσει όλος ο Κυπριακός λαός χωρίς φοβό με ασφαλεία.
Ζήτω δικαιοσύνη, ζήτω ελευθερία, ζήτω η Κύπρος. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Andrew Dismo. We are privileged today to have with us the Minister for Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus. He's a great minister. He's a young minister. He's a dynamic minister in charge of one of the great portfolios in the government. I'm delighted that he's here with us, a good friend, Yorgos Lakotrypis. Secretary of State, Excellencies, Ambassador of Greece and High Commissioner of Cyprus, distinguished members of the UK Parliament and the European Parliament, Agapiti Omogenia, I feel truly honored and privileged to be joining you that gathered here today at this important rally held annually by the National Federation of Cypriots in the UK. To mark the anniversary of the Turkish invasion of Cyprus in July 1974, and to condemn the continuing Turkish military occupation of the island's northern part. If you would please bear with me for just a few minutes, I will now say a few words in Greek to my compatriots of the great UK Cypriot community, and then I will revert back to English. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ομογένεια, με ειλικρινή αισθήματα συγκίνησης, αποδέχθηκα την πρόσκληση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας να εκπροσωπήσω την πολιτεία σε αυτό το μεγάλο αντικατοχικό συλλαλητήριο για την καταδίκη των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και τις ευχαριστίες και την εκτίμηση τόσο του ιδίου όσο και του κράτους μας για τον τεράστιο ρόλο που εσείς, τα μέλη της παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου, διαδραματίζεται στις κοινέ μας προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας. Δυστυχώς, συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από εκείνο τον τραγικό Ιούλη του 1974, που η Τουρκία, προβασιζόμενη το προδοτικό πραξικόπημα, υλοποίησε τους βάρβαρους σχεδιασμούς της και εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο μας. Πρόκειται για μια πραγματικά θλιβερή επέτειο αυτήν των 40 χρόνων από τη διάπραξη του διπλού εγκλήματος εναντίον της πολύπαθης πατρίδας μας. Ενός εγκλήματος που μοίρασε στα δύο τον νησί και τον λαό μας και που για 4 ολόκληρες δεκαετίες άφησε ανεπούλωτες πληγές και νοπές τις μνήμες για τον κυπριακό ελληνισμό. Όσο οφείλουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τιμούμε τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν από τον βάρβαρο κατακτητή και στρέφουμε τις σκέψεις στους χιλιάδες των προσφύγων μας που προσβλέπουν ακόμα στην επιστροφή τους στις πατρογονικές τους εστίες. Τους εγκλωβισμένους μας που συνεχίζουν να αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και στις οικογένειες των αγνοωμένων μας που δικαιούνται και απαιτούν τη διακρύβωση της τύχης των δικών τους ανθρώπων. 40 χρόνια για την επίλυση του προβλήματος που επηρεάζει πρωτίστως την ίδια την επιβίωση ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 40 χρόνια λοιπόν είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως το δίκαιο του αγώνα μας αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος και ο λαός της υποφέρουν από τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή, το δράμα των αγνοωμένων, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τον παράνομο επικισμό και τη συνεχιζόμενη καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της. Αυτά δεν αποτελούν θεωρίες και επαναλαμβανόμενες επαιτειακές ρητορίες. Εμείς οι Κύπροι, οι πρόσφυγες και εμείς, είμαστε οι μόνοι σήμερα Ευρωπαίοι πολίτες που δεν απολαμβάνουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια μας την πατρίδα εξαιτίας της συνεχιζόμενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Δεν μπορούμε ελεύθερα να διακινηθούμε, να εγκατασταθούμε
να ζήσουμε στο κατεχόμενο μέρος του νησιού μας, να ασκήσουμε τα θρησκευτικά μας δικαιώματα. Παράλληλα, οι προσπάθειες για συνολική λύση θα πρέπει να συνεχιστούν με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και κυρίως με αποφασιστικότητα και βούληση λύσης. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι θα συνειδητοποιήσουν σύντομα τα αμοιβαία και μακροπρόθεσμα ωφέλη από μια συνολική λύση που θα επανενώνει την Κύπρο, θα θεμελιώσει την ειρήνη και τη σταθερότητα της πατρίδας μας και θα συμβάλλει στην ευημερία του συνόλου του λαού της. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τις άοκνες και διαρκείς προσπάθειες για λύση. Παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, το Κυπριακό ήταν και παραμένει πάντοτε η κύρια εθνική μας προτεραιότητα. Η συνεχιζόμενη τουρκοποίηση των κατεχομένων εδάφων μας, αλλά και η μειωμένη επαφή και σύνδεση των νεότερων γενεών με την κατεχόμενη γη μας, αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν τις διεκδικήσεις μας και εδραιώνουν τη διχοτόμηση. Είναι λοιπόν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ζητήσει από την πολιτική ηγεσία και τους συμπολίτες μας να σταθούν δίπλα τους στη νέα διαδικασία των συνομιλιών, καλώντας έτσι το σύνολο της κοινωνίας μας σε εθνική συστράτευση, συνένεση και συνεννόηση. Με αφετηρία την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου, που συμφωνήθηκε με την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, έχει γίνει ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές πως οι δομημένες διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει βασίζονται στην αλληλένδετη συζήτηση όλων των κεφαλαίων του Κυπριακού. Επίσης, τονίζεται ότι η διευθέτηση χαρακτηρίζεται από σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς και στη ξεχωριστή ταυτότητα και την ακεραιότητα αμφωτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλος σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα που επιτακτικά οφείλουμε να στείλουμε προς όλους τους ενδιαφερομένους είναι ότι διεκδικούμε απλώς τα αυτονόητα. Πως δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το δικαίωμα και τις ελευθερίες που ισότιμα θα έπρεπε να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό εντός και εκτός Κύπρου ότι εναπόκειται στην Τουρκία να αναστρέψει το αρνητικό πολιτικό κλίμα, διότι δεν είναι εύκολο να πείσει κανείς τους Ελληνοκυπρίους για την καλή διάθεση της Τουρκίας, όταν ακόμα και την ακατοίκητη πόλη της Αμοχώστου επιμένει να την κρατεί εχμάλωτη και νεκρή, καταδικάζοντάς την στην πλήρη ερήμωση. Και αυτό παρά τις περί αντιθέτου διαμαρτυρίες, ακόμη και των Τουρκοκυπρίων της περιοχής. Επιτέλους, αναμένουμε πως η Τουρκία, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο αλλά και ως υποψήφιο μέλος της Ένωσης, επιβάλλεται να διευκολύνει τη διαδικασία της λύσης, προβαίνοντας μεταξύ άλλων και στις ουσιαστικές χειρονομίες που απαιτούνται για να αντιστραφεί το αρνητικό πολιτικό κλίμα. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much to the Minister. Just remains for me to thank the Minister for making this special trip to be with us tonight, to thank our other guests from Cyprus, to thank our parliamentary friends in the British Parliament and in the European Parliament, and all of our other distinguished friends for being here with us, to thank the Greek ambassador, to thank the Cyprus High Commissioner. And we are here to show the world that we will never give up until the day dawns that Cyprus becomes a free, independent and reunited country. Thank you very much. I'd like to pay tribute also to my colleagues on the Federation, and I want to call all of them to come forward, together with the Greek ambassador and the Cyprus High Commissioner, so he can sing Kartarume Mera Nikta και το εθνικό ύμνος. Ανδρέας Παπαευρυπίδης, Μιχάλης Έλληνας, Πάμπος Καραλάμπους, ο Ήπατος Αρμοστής, ο Έλληνας Πρέσβης, ελάτε μπροστά σας παρακαλώ. Ελάτε μπροστά. Τερίζα Βίλιες, Χάρις Φοκλίδης, Χρήστος Καραολής, Ανδρέας Καραολής, Άλαν Νίλ, Νεόφιτος Νικολάου, Μιχάλης Κασίς, and all of our friends. And I want Μιχάλης Κασίς, I want Nick to thank Νίκος Σαβίνης as well, and Ιφηγένια, who is here to sing. Θέλουμε όλο τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί μας το Καρτερούμε μέρα νύχτα. Λοιπόν,
Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο μπον καμένος και φορεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε.